Απορρίπτουν οι Ηνωμένες Πολιτείες τις κατηγορίες για τις επιθέσεις μη επανδρομένων μαχητικών αεροσκαφών σε Πακιστάν και Ιεμένη. Η Διεθνής Αμνηστία και το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε ξεχωριστές εκθέσεις ισχυρίζονται πως οι επιθέσεις αποτελούν ίσως εγκλήματα πολέμου. Ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου εξέφρασε την έντονη διαφωνία του. Επιδεικνύουμε ιδιαίτερη φροντίδα για να διασφαλίσουμε ότι οι πράξεις αντιτρομοκρατίας βασίζονται στην νομοθεσία. Οι πράξεις αυτές των ΗΠΑ είναι ακριβείς, νόμιμες και αποτελεσματικές. Οι ΗΠΑ δεν κάνουν θανατηφόρες επιθέσεις όταν εμείς οι εταίροι μας μπορούμε να συλλάβουμε μεμονωμένους τρομοκράτες. Από το 2004 έχουν γίνει περίπου 350 επιθέσεις από μη επανδρομένα αεροσκάφη στο Πακιστάν με στόχο την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Άλλες επιθέσεις έγιναν στην Ιεμένη. Εντοπίσαμε δύο ξεκάθαρες υποθέσεις παραβίασης των νόμων του πολέμου. Δεν φτάνουν στο επίπεδο των εγκλημάτων πολέμου, είναι διαφορετική κατηγορία. Έχουμε επίσης ισχυρές αποδείξεις για άλλες τέσσερις περιπτώσεις, αλλά δεν τις κατονομάζουμε. Δεν είμαστε σίγουροι 100%, διότι η διοίκηση Ομπάμα δεν μας παρέχει πρόσβαση σε επιπλέον πληροφορίες, δήλωσε εκπρόσωπος του Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Στο Πακιστάν έγιναν δύο ξεχωριστές διαδηλώσεις διαμαρτυρίας από πολίτες για τις αμερικανικές επιθέσεις. Από τις ΗΠΑ, όπου βρίσκεται για επίσημη επίσκεψη, ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν ζήτησε να σταματήσουν αυτού του είδους οι επιθέσεις.